η βδομάδα εδώ. Η βδομάδα η οποία έρχεται είναι οι τελευταίες παραστάσεις του έργου που θα δείτε απόψε. Και θα ακολουθήσει το έργο που είχαμε ανεβάσει στην αρχή της σεζόν, οι διπλανοί μας άνθρωποι, το Βασιμάκι του Γιαλαμά. Με την ευκαιρία που τελειώνουν αυτές τις παραστάσεις, θα ήθελα μαζί σας να θυμηθούμε κάποια πράγματα, το πώς στήθηκε αυτή η δουλειά για δεύτερο χρόνο φέτος και που πραγματικά μας έδωσε κουράγιο να συνεχίσουμε πάντοτε τον αγώνα του καλού θεάτρου, τον οποίον έχουν επομιστεί τα ανανεωτικά θέατρα και μόνο. Το γεγονός ότι πραγματικά περνάμε μια δύσκολη περίοδο στις τέχνες και τα γράμματα είναι αναμφισβήτητο, διότι περνάει στο πετσί μας κάθε μέρα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία εισέβαλαν στην κυριολεξία στο σπίτι μας, χωρίς παράδοση, χωρίς μέτρο, χωρίς αισθητική, χωρίς ποίηση, χωρίς γλώσσα, εν μια νυχτή ξεπέταξαν επάνω στάρ των ειδήσεων, στάρ των σύριαλς, γενικώς στάρ. Ούτε καν ετερόφωνο. Κι έτσι η τέχνη του θεάτρου, παρά το γεγονός ότι παράγει ίσως τις καλύτερες παραστάσεις στην Ευρώπη, ομιλώ πάντα για τα ανανεωτικά θέατρα, επειδή ως Γενικός Γραμματικός της Εταιρείας των Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων έχω τα νούμερα στα χέρια μου, διερωτώ με πάντοτε και απάντηση δεν βρίσκω μέσα στα 5 εκατομμύρια του άστερος τι είναι εκείνο που δεν οδηγεί τουλάχιστον τους 200.000 από αυτούς, έτσι ως θρησκεία θα έλεγα, να κοινωνήσουν τέχνη των ανανεωτικών θεάτρων, τέχνη ψυχής, τέχνη τέχνικης, μέσα από την οποία δεν απολείπει η ιστορία και η συνέχεια της γλώσσας μας, και δεν απολείπει η ποίηση και η αρχοντιά της ψυχής μας. Εγώ δεν θα δώσω απάντηση, θα σας πω πώς ξεκίνησε μέσα σε αυτό το μικρό ξοπλίσι για να καταγραφεί αυτή η παράσταση που θα δείτε απόψε, το όχτανε φράμου του Μπάμπη του Τσιπηρό. Την πρωτοβουλία την είχε ο Σταμάτης ο Τζελέκης να παραγγείλει ένα έργο στον Τσιπηρόπουλο, ο οποίος διαμένει στο Πήλιο και γράφει. Και όταν ήρθε το κείμενο, μου είπε ότι πραγματικά βρίσκεται μπροστά σε ένα έργο, ας χρησιμοποιήσουμε το ταπεινόν επίθετο, σημαντικό. Ο ρόλος του Μιτσάρα, θα δείτε, βρήκε ερμηνευτή από μέσα από το ψυχόρμητο του Σταμάτη του Τζελέπη, βρήκε ερμηνευτή στο σώμα του και στο ηχείον της ψυχής του και στην πνευματικότητά του και κυρίως στο σουλούπι του έναν ιδανικό Μιτσάρα.
Κρατάγαμε λοιπόν μέχρι τώρα το χαρτί ότι θα την έφτιαχνα εγώ την παράσταση και ο Μιτσάρας θα ήταν αυτός. Άντε τώρα να ψάξουμε για τον Μπούλη. Ο Μπούλης είναι ο φίλος του και το ας χρησιμοποιήσουμε ένα λατινικό όρο alter ego και που συναντιέται στην ιστορία του θεάτρου μας και στον Ορέστη και στον Πυλάδη, παλαιότερα στον Λαέρτη και τον Άμλετ και πάει λέγοντας Αχιλλέας Πάτροκλος, το δίδυμο αυτό το οποίο το συναντάμε και στον Μπέκη. Αυτό το δίδυμο που τους ενώνει βαθιά φιλία όπως την καταγράφει ο Τσιτλιρόπλος και τους ενώνουν ακόμα και τόσα άλλα μέσα σε αυτό το καλύβι που ζουν. Αυτό το καλύβι που βλέπετε εδώ μπροστά σας. Ψάχνοντας λοιπόν για τον Μπούλη, είχα επισημάνει όταν ασκούσα και το λειτουργήμα του θεατρικού κριτικού στο Δελφινάριο έναν ηθοποιό ο οποίος είχε φτάσει από τη Λάρισα. Τον είδα στην παράσταση εκεί του Δελφινάριου και είπα τότε επί Νατάσας Γερασιμίδου, εκείνη ξεχώριζε γιατί είχε και βεβαίως ένα σπουδαίο νούμερο, του είχαν δώσει ένα ασήμαντο νουμεράκι όπως συμβαίνει σε επιθεωρήσεις. Ωστόσο όμως το πιάσε στα χέρια του, το όπλασε, το νοικοκύρεψε, έβαλε και την εξαίσια τρέλα που έχει μέσα, έβαλε και κάποιες αρχές ζωής ή αν θέλετε το ανεξυπνίαστο του ταλάντου του και λέω ποιος είναι αυτός. Και διαβάζω στο πρόγραμμα Τάκης Βαβακίδης. Και επεσήμανα στην κριτική τότε και λέω δώστε του εσείς οι συγγραφείς μια ευκαιρία να πετάξει. Μετά τον συναντώ σε κάποια δουλειά που ήταν να γίνει στο θέατρο Πάρκ και εκεί σε αυτή τη δουλειά επειδή είχε να δώσει, επειδή το θέατρο πάντοτε έχει κέντρα και παράκεντρα, του βάλανε κάποιες τρικλοποδιές. Και τελικά έμεινε έξω από τη δουλειά. Θυμάμαι δημοσιογραφώντας είχα πάρει θέση και τότε και είχα ψέξει αυτούς που δεν έδωσαν εκείνη την ώρα την ευκαιρία είτε από κείμενο είτε από ερμηνεία να δώσουν κάτι σημαντικό. Στη συνέχεια με κάλεσε η Νατάσια Γερασιμίδου και μου λέει έλα να φτιάξουμε μια επιθεώρηση στο θέατρο Μινώα με τον Χατζηχρήστο να γράψεις και να σκηνοθετήσεις γιατί μου λέει είμαι και πολύ ζώρικη και μου κλείνουν τις πόρτες αυτό το μέγιστο ταλέντο και πραγματικά κλειστεί όλες τις πόρτες για τη Γερασιμίδου τώρα διότι τα λέει εξ' τα δόντια και είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Εύχομαι να ανοίξουν. Οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν για τους ταλαντούχους και όχι για τους αλουβρέχεδες, το λέω συχνά. Εν πάση περιπτώσει, να μην σας κουράζω πολύ, εκεί σε αυτήν την επιθεώρηση έρχεται ο Βαβακίδης, χωρίς βέβαια να γνωρίζει τι τράβηξα εγώ από πίσω, για να μπορέσει εκεί να έχει και το νούμερό του και την αγάπη του σκηνοθέτη και το ταλέντο του και όλα πραγματικά έλαμψη. Έτσι λοιπόν ο κλήρος έπεσε να τον παίξει το ρόλο ο Μπούλης, το ρόλο του Μπούλη ο Βαμβακίδης. Και θυμάμαι τότε με πόση σε κάποια στιγμή, με πόση τρυφερότητα και ένταση επέμεινε στο δίδυμο, δηλαδή ο Μπούλης Βαμβακίδης ήθελε τον Μιτσάρα Τζελέπη και Τούμπαλη. Οπότε δέσαμε τα δύο αυτά στοιχεία θεάτρου, τα πρωτογενή και μία ημέρα φτάνει ένας παλιοσυνήτης φίλος μου στο θέατρο, ο Γιώργος ο Κυριακίδης. Εδώ, όπως είμαστε πάνω με τον Τζελέπη και μου είπε για το χειμώνα στο ρεπερτόριο που έχεις φτιάξει, βγάλετε τη λέξη ρεπερτόριο, είναι ξένη, στο πρόγραμμα που έχεις βάλει. Αν έχω, του λέω, γιατί αυτό υπενήχθηκε. Εγώ δεν σε φωνάζω στο μικρό θέατρο, δεν μπορώ να σε πληρώσω. Όχι, μου λέει. Έρχομαι και είναι μεγάλη χαρά μου.
Οπότε κλείνουμε το κόντρα μπάσο της παράστασης στον νεφρά. Και εκεί απάνω λοιπόν, αφού έκλεισε το τρίο, την εποχή εκείνη ο Τάκης ο Βαβακίδης, ο οποίος ήταν και η μέλισσα της δουλειάς, φέρνει δύο νέους στο θέατρο. Ο ένας είναι ο Βασίλης ο Γιαβρής, ο οποίος κάθεται απέναντί σας μαζί μου για να δουλέψει ως βοηθός μου. Και ο έτερος έγραφε μουσική, δεν είναι παρόν τώρα. Λοιπόν, αφού κουβεντιάσαμε κάποια πράγματα, τίθεται στην ιστορία μέσα και ο Βασίλης ο Γιαβρής. Θα σταθώ λίγο και τελειώνω μετά με το ρόλο της Μαρδανής. Θα σταθώ λίγο στο Βασίλη το Γιαβρή τώρα που τελειώνει η παραστάση την άλλη εβδομάδα. Μαζί με τον Βασίλη κάναμε αυτή την παράσταση που θα δείτε. Κάναμε και το Γιαλαμά, αλλά στο Γιαλαμά, όχι, το Γιαλαμά δεν έκανε ο Τζελέπης. Το Βασίλη κάναμε πέρσι κάτι μονόπρακτα και πάλι το Τζελέπης ήταν μέσα. Κάναμε τη Σφίκα του Παπακυριάκη που παίζεται τώρα στο θέατρο στους Αγκαίους και κάναμε και το Κλουβί με τους Τρελούς που έφυγε και αυτό και πάει το ναι πάλι στο μήνα και κάναμε και την επιθεώρηση, το Γραμμένα Στάδιο, τέσσερις δουλειές μαζί και από μόνος του μία. Λοιπόν, αυτές οι δουλειές ήρθαν και έδεσαν, διότι στα φνάρια τα δικά μου όταν ξεκινούσα, πότε σαν ηθοποιός, πότε σαν οργανωτής, πότε στο μανιτόφωνο, πότε σαν σκηνοθέτης, πότε να γράφω κανένα έργο, στα χαράλια αυτά κρατάει και ο Βασίλης το χνότο του. Και πιστεύω, τελειώνοντας την άλλη εβδομάδα αυτή η δουλειά, κι άλλες συνεργασίες μας περιμένουν, αλλά σιγά σιγά να αρχίσει να πετάει και αυτός από μόνος του. Ούθε θέλει, λέμε στην Ορκαδία. Απομένει λοιπόν ο τέταρτος ρόλος που το κάνει η κυρία Καβούκα, η Βασιλεία, η οποία είναι και η μοναδική γυναίκα του Θειάσου μας, με την οποία είχα μια άριστη συνεργασία φέτος και που είναι μια ανοιχτή ψυχή, θα το δείτε και στη σκηνή απάνω. Τελειώνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω και στους συνεργάτες μου που με ακούν απ' έξω, γιατί τώρα αρχίζει η παράσταση αμέσως, αλλά και σε εσάς που επικοινωνώ μαζί, ότι το θέατρο, το σπουδαίο θέατρο, το θέατρο το οποίο πατάει στο σανίδι και αχνοβολάει ανάσταση ψυχής, δεν οφείλεται ποτέ σε έναν. Βεβαίως ο μπροστάρης πρέπει να είναι και ουραγός, πρέπει να γνωρίζει τους κώδικες και τα κλειδιά του θεάτρου, αλλά κυρίως όμως πρέπει να έχει υποψιασμένους συνεργάτες, εξαιρετικά πρικισμένους, με τάλαντον μεγέθους, με πνεύμα ερευνητικό και κυρίως κυρίες και κύριοι ψυχή η οποία να είναι υγιέστατη. Το λέγω αυτό διότι στις μέρες μας έχουμε πολλούς κουβαροψυχίτες. Ο ηθοποιός πρέπει να είναι άγιος. Λοιπόν, σε αυτήν την παράσταση που θα δείτε απόψε σας το προλέγω και μάλιστα όταν τελειώσει η παράσταση απ' έξω θα είναι να αλλάξουμε και μια κουβέντα. Έχουμε ηθοποιούς οι οποίοι δεν έχουν τίποτα από το σπουδαίο ή μεγάλο θέατρο άλλης χώρας να ζηλέψουν. Και δεν είναι μόνο εδώ, και σε άλλα θέατρα ανανεωτικά υπάρχουν τέτοιοι ηθοποιοί. Συγχωρέστε μου που μακρυλόγησα λίγο, διότι την άλλη εβδομάδα δεν θα ξαναβγω έτσι να ομιλήσω. Η άλλη εβδομάδα θα είναι και λίγο μελαγχολική. Διότι όταν τελειώνει ένα έργο, κάθε μέρα που παίζουμε και το έργο αυτό δεν θα ξαναπαιχθεί, είναι ένα κομμάτι από την ψυχή μας που φεύγει και δεν ξανάρχεται. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα πιο επώδυνο από τον ηθοποιό που δίνει τις τελευταίες παραστάσεις σε ένα έργο που αγάπησε και που του δόθηκε. Έτσι κλείνοντας, θα ήθελα να χαιρετήσω τον συνεργάτη μου ενώπιόν σας,
και να του πω στην άλλη μας δουλειά. Καλή σας ψυχαγωγία. Η βροχή πίσω η ΕΙΔΑ πένα και το αυτό.
τη βροχή που πέφτει στο σπίτι μου θα την κάνω ό,τι θέλω, εντάξει. Εντάξει. Ε, καλιά φορά σε πιάσουν οι αστυνόμοι του χαμένου νερού. Πήγαινε να πληθείς, σε παρακαλώ. Κάτσε. Καλής. Ωραία, ξέρεις ότι δεν πίνω. Καλά, κρυώνεις όμως. Κρυώνω γιατί κάνει κρύο. Τα είχαμε όλα. Μπήκε και ο χειμώνας λίγο, αλλά σκάφη που είναι. Μέσα. Πρέπει να πάρω μια σκάφη στον πόλη. Ε, καλή είναι. Ε, καλή. Ε, καλή είναι. Μπαίνω μέσα και γίνω μέσα από τον Παπαθεμελή. Α, τι θέλει να δω. Μισό να βάλεις το ρουφλάρι. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που λένε μια καλημέρα.
Ακριβώς αυτό μου έκανε εντύπωση και εμένα. Από χτε συνέχεια άλλο καζαντσίδι ακούει. Λες να χάλασε πάλι με την Νικολετά. Να ξαναπώ τι κάνει κεφαλονιτισμένα το μυαλό μου τώρα είναι. Τα ημανάκα να τη δεις, δεν σου λέω τίποτα άλλο. Σαν φελάχα παρθένα. Όταν είναι λυτισμένος ακούει συνέχεια καζαντσίδι. Άμα είναι χαρούμενος βάζει τα νησόδικα του πάρου επειδή η Νικολετά δεν ψέχει. Άμα τη δεις θα καταλάβεις, όχι σαν φελάχα παρθένα. Σαν δυο φελάχες παρθένα. Είναι πιασμένο όλο το κορμί μου, ρε. Έχουμε υγρό κλίμα, σε τσακίζει. Εσένα σε προέλεγε καθόλου να αποκαλάς αυτές τις μέρες. Ένα και 80 ύψος, σαν δρόμο, σαν λεωφόρος, ανεβαίνεις πάνω τις και πρώτη ακορμαδιές. Εμένα με κρέμα το χειμώνες, ρε. Τα κόκαλά μου. Δεν σε έχω τίποτα ρεμετικά. Πάμε και τα αυτό κάνουμε, ρε. Εσένα δεν σε μάνα καθόλου να αποκαλάς του. Πάντως άμα γουστάτσι η κοπέλα έχει ξεκινήσει θα το ευχαριστηθεί και είναι συναισθηματικά. Α, εγώ του λέω. Σε λιώνω ότι θα γίνεις άλλος άνθρωπος, θα θεωρηθείς σε μπορεί και να σε αγαπήσει. Συνέχεια άλλα της κουβέντα, ε. Στο έχω πηχεί τις φέρες, δεν πάω σε μπουρδέλο, εντάξει. Άι, δεν άμα σε αποκολουθεί το μάνα χαρτιά για πάντα του πει στο μπουρδέλο. Άσε με κάνουν τε. Μου πέφτει εμένα εμείς όλοι. Άρα για να... Με αφήνεις, αλλά συνέχεια προκολάνα κάνεις. Είναι σαν λεωφόρο, σαν φελά, σαν παρθένα. Εντάξει, κάπου δεν τα είπα, μα μάτια σαν μαρινδές, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με το ζόρι. Ύστερα δεν είμαι και σε κατάσταση. Δεν σου έχω πει τίποτα, αλλά... Θα σου το πω για να το μάθεις. Θα σου το πω γιατί... Τι είσαι. Κάθε τέτοια εποχή με πιάνει μια ξεφτυλισμένη λύπη και δεν λέει να μου φτάσει με τίποτα. Ξυλοπολική μελαγχολία. Δεν είναι μελαγχολία. Λύπη. Πονάω μέσα μου. Πονάω ψυχικά. Και γιατί πονάω ψυχικά. Ξέρω εγώ έτσι. Έτσι χωρίς λόγο. Μπορεί επειδή σε αρχίζει να ανοιχτώνει λίγο. Το χάνουμε το παιδί. Το σφίξιμο εδώ. Με πιάνει όταν αρχίζει να πέφτει ο ήλιος. Πέφτει ο ήλιος. Δεν καταλαβαίνεις. Θα σου πω ότι σε κράζει πολύ. Θα σου πω ότι σε τέλει αυτό το σφίξιμο στην καρδιά που μου λες. Δεν πας με γυναίκες. Άσε μας εσύ. Δεν πας με γυναίκες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εγώ σου λέω επειδή πέφτει ο ήλιος λίγο, αλλά άντε εσύ να καταλάβεις. Ναι, δεν πας με γυναίκα από κορμία, αρρωσταίνεις ένα φακέτο. Δηλαδή εσένα δεν σε πειράζει καθόλου που πέφτει ο ήλιος λίγο. Ε, δεν σε πειράζει καθόλου που νυχτώνει γλίδωρα. Δεν θα καταλάβεις ποτέ σου τη ζωή. Εσύ που την κατάλαβες πήγες πως θα εκμετρήσει εμένα το λαιμό σου. Δεν λέω για αυτή τη ζωή. Πολύ! Σε παράξενο, σε περίεργος, με έχεις παρασύρει και εμένα στη μισέρ και δεν μπορώ να σε αφήσω γιατί θα χαθείς σε παράξενο, σε δηλώσεις, έχεις την οικοφοβία. Μη στραμβουλές ότι σου φταίει ο Έλληνας που πέφτει γλίγορα. Ο Έλληνας πέφτει γλίγορα. Μισό λεπτό. Γιατί έτσι τα κανόνες η φύση. Δεν θα ελέγχουμε τώρα και τα έργα της φύσης. Μα ακούς μισό λεπτό. Πώς θα ζήρε που να τα βάλεις με τη φύση μην τρελα. Αυτό το μάτες βάλτε με ένα κεφαλαίο κράτη. Μα ακούς μισό λεπτό, δε. Κάθε τέτοια εποχή πέφτει όλους πιο γρήγορα. Με κραίνουνε μέρες. Μη κραίνουνε. Μεγαλώνουνε νύχτες. Μεγαλώνουνε. Όταν λοιπόν εγώ πέφτω στο κρεβάτι και νύχτα δεν λέει να περάσει με τίποτα, ενώ σου ροκαλίζεις. Αν δεν καταλάβεις το νόημα της ζωής σου. Ροκαλίζω γιατί μη γης. Ροκαλίζει γιατί δεν σκέφτεσαι τίποτα. Ροκαλίζει γιατί το μυαλό σου είναι άδειο. Ροκαλίζει γιατί δεν σκέφτεσαι βάθος μου. Να πιάσεις το νόημα της ζωής. Σεξ. Τι είπε. Σεξ. Εγώ αυτό το νόημα της ζωής που λέει και βγάζουμε 3.000 και δίνω 3.000 και στη φελάκα την παρθένα και βρίσκω μαζί της όλο το νόημα της ζωής, κατάλαβες! Το σεξ είναι αρρώστια. Ε, το σεξ είναι αρρώστια. Μεταδίδει τη ζωή.
καθήκη τη ζωή. Καταλήγει τη ζωή. Εσύ αυτό δεν μπορούσε να σκεφτείς ποτέ. Εγώ δεν κοιμάσαι τις νύχτες για να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Αφού εσύ δεν είσαι για τέτοιες συζητήσεις, μένουμε ανοιχτά τα μάτια και κουβεντιάζουμε τον εαυτό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Με συγχωρείτε για την ενόχληση, αλλά πήρα την απόφαση να έρθω να σας δω και μπορώ να περάσω. Περάστε, αλλά είμαστε λίγο ακατάστατοι. Δεν πειράζει, ξέρω ότι είστε τέτοιοι άνθρωποι. Γεια σας. Γεια σας. Λέγομαι Μιχαήλ Γεωργισόπουλος και εσείς είστε Μιτσάρας. Και εσείς ο Μπούλης. Σωστά. Σωστά. Ρώτησα και έμαθα. Σας βλέπω μέρες τώρα που βασανίζεστε. Μάζευα τα σπαλιόχαρτα στους δρόμους και μου κυλήσατε το ενδιαφέρον. Έχετε τόσο καλοσυνάτα πρόσωπο. Να κάνεις. Εκεί. Θα πάρετε ένα καφεδάκι. Δεν πήρα ένα κονιάκ. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Ήρθα μόνο να σας δω. Όταν θα κρυώσετε είναι λίγο πιο το σπίτι μας. Απλώς έχει λίγη ψύχρα, δεν πειράζει. Φέτος μπήκε γλίγορα ο χειμώνας. Πέφτει και ο ήλιος γλίγορα. Όσο να είναι κάνει ψύχρα. Έχετε δίκιο, παρόλα αυτά σας βλέπω υγιής. Μια χαρά. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Πάνω απ' όλα υγεία. Ναι, μα γέστε. Την υγεία μου δεν έχεις τι να την κάνεις, αρρώστια. Εντυπωσιακή άποψη. Πολύς άμα δεν σκεφτεί τέτοια πράγματα αρρωσταίνει. Καλύτερα πλούσιος και υγιής παρά φτωχός και άρρωστος. Εγώ τέτοια στιγμή. Ο Ζακς είναι αρρώστια, μεταδίδει τη ζωή μου. Εντάξει, μη βαρύνουμε το κλίμα, ο άνθρωπος εδώ είναι. Ήρθα να σας γνωρίσω, να γνωριστούμε, να αποκτήσουμε μια επαφή, να γίνουμε φίλοι. Στο είπα, είχαμε την κουβέντα σας προηγουμένως, επειδή μας χαιρετήσατε δύο φορές και δεν το είπα, το είπα να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Υπάρχει τόση έλλειψη αγάπη σήμερα. Ναι, γιατί όλα τα άλλα τα έχουν. Και φτώχεια έχουμε, πολύ φτώχεια. Το βλέπω, δεν το βλέπω. Φανταστείτε τα Χριστούγεννα, κάτι γνωστοί μας είναι τόσο φτωχοί που γεννήσαν τη γαλοπούλα τους στην εφημερίδες. Όχι, δα, αυτό δεν το πιστεύω. Στιέφτηκα. Είπα και εγώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήραν καθόλου γαλοπούλα. Εσείς κύριε Διασόπλε, αν επιτρέπετε, τι επαγγέλλεστε. Ισοδηματία σήμερα, κύριε, απασχόλησή μου είναι άλλη, παράγωνα θεάρες του έργου. Είμαι γραμματέας σε ένα σύλλογο αλληλοβοήθεια. Δηλαδή βοηθάτε τους ανθρώπους. Φυσικά όλη μου τη ζωή την έχω αφιερώσει στη βοήθεια των ανθρώπων. Μου κάνει εντύπωση. Ξέρετε κύριε Βουλή, τι αθλειότητα, τι μυστική αυτή, αρρώστιες υπάρχουν γύρω μας. Επισκέπτομαι καθημερινώς στα νοσοκομεία και με πιάνει η ψυχή. Εμείς δεν βλέπετε σε τι χάλια βρισκόμαστε. Το βλέπω, δεν το βλέπω, μα είναι ζωή αυτή. Μπορείτε εσείς δύο νέοι άνθρωποι, δύο υγιείς άνθρωποι να ζείτε σε αυτό το χάλι. Να κάνουμε, η μοίρα μας βλέπετε. Γι' αυτό λέω, κάποιος πρέπει να σας βοηθήσει και εσάς κάποιος πρέπει να σας βοηθήσει. Και εσείς με τη σειρά σας να βοηθήσετε κάποιον άλλον. Αυτό θα πει αγάπη. Αυτό θα πει η ανθρωπιά. Πρώτη φορά έχουμε τόσο ωραία λόγια, τόσο αληθινά. Κάνε εντύπωση. Κύριε Διασόπουλε, ήρθατε στο σπίτι μας με σκοπό να μας βοηθήσετε. Γι' αυτό ήρθα, τι άλλο. Λοιπόν, ζητήσετε βέβαια κανένα διαμέρισμα. Δεν διακινώ τόσο μεγάλα ποστά. Εμείς, ό,τι μας δώσετε θα πάρουμε. Δεν είμαστε αχάριστοι, ό,τι μας δώσετε. Πεςτε μου τι θα θέλατε, ζητήστε μου κάτι. Μουριακός. Ακούω, έχω μείνει εντυπωσιασμένο, δεν ξέρω τι να πω. Ζητήστε μου κάτι. Να πω, είπες τι θέλεις. Τι να ζητήσω. Τι να πρωτοζητήσω δηλαδή, μας λείπουν τα πάντα. Τι δεν είσαι όπως είπε ό,τι θέλουμε, εκτός από διαμέρισμα. Ούτε και αυτοκίνητο βέβαια, δεν διακινώ τέτοια ποσά. Αυτό που κουβεντιάζαμε προηγουμένως. Τι κουβεντιάζαμε. Οι φελάκες. Η θάλασσα με τις χρουμαντίες, αυτό δεν τον γυρώσε πολύ να κάθεσαι κάτω από τις χρουμαντίες και να ταινίζει το πέλαγος, να πει τη στιγμή. Δεν πιστεύω τέτοια πράγματα. Είναι λες και ονειρεύομαι. Εμείς όπλοι, ο Πούλης και εγώ, γιατί εμείς δεν χωρίζουμε ποτέ, στο όνειρό μας είναι να πάμε μια εβδομάδα διακοπές σε μια θάλασσα με κουρμαδιές, γίνεται. Μια θάλασσα με κουρμαδιές. Γίνεται. Θάλασσα με κουρμαδιές. Θα ακούγεται τόσο όμορφο. Αυτό θα λέμε. Πού εσύ δεν είπες ότι όνειρό σου να βρεθεί σε μια θάλασσα με κουρμαδιές, θα ξαποστάσεις και ύστερα πεθάνεις. Άμα γίνεται. Μπορείτε, γίνεται. Νομίζω θάλασσα με κουρμαδιές έχει. Στην Κρήτη. Όχι Ελλάδα. Όχι Ελλάδα. Τι λέτε. Έτσι. Ρε ήταν Ελλάδα. Έχουμε σκεφτεί ένα μέρος κάπου προς Αίγυπτο. Το όπιο του Μπούλη βρίσκεται σε εκείνα τα μέρη. Όχι Ελλάδα στην Αίγυπτο. Ας είναι και κάπου... Αφρική. Διακοπές για δύο άτομα στην Αφρική μία εβδομάδα. Είναι πολλά βέβαια τα χρήματα. Αλλά. Λέω αλλά.
Αφού είναι το όνειρό σας, σύμφωνοι. Δεν το πιστεύω. Ούτε εγώ. Θα πάτε. Ακούς πολύ, θα πάμε. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Θα μου κάνετε όμως κι εσείς μια χάρη. Αμα μπορούμε ό,τι θέλετε. Μπορείτε. Που μπορούμε να συζητάμε. Σύμφωνοι, τι είσαι. Θέλω βέβαια να ξέρετε ότι το μοναδικό μου κίνητρο είναι η αγάπη. Το θέμα. Λοιπόν, εγώ θα σας βοηθήσω να πάτε διακοπές κάπου στην Αφρική και εσείς θα με βοηθήσετε στο θεάρεστο έργο. Εμείς πώς να βοηθήσουμε, είμαστε ένα τίποτα. Τίποτα. Μπορείτε, όποιος αγαπάει τον συνάνθρωπό του πάντα μπορεί να βοηθήσει. Εμένα μου φτάνει να είστε υγιείς. Είστε υγιείς. Είμαστε. Εγώ δηλαδή μια χαρά. Εγώ το χειμώνα έχω ψυχεδελικά προβλήματα. Ψυχεδελικά προβλήματα όλοι έχουμε. Σημασία έχει να είστε οργανικά εντάξει. Δηλαδή η υγεία μας έχει σχέση με τις διακοπές. Φυσικά. Βέβαια, άμα είσαι άρρωστο, δεν κάνεις πια σε διακοπές, βουλή. Ας το κύριο Δημοσόπουλο να μιλήσει με τσάρα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Χωρίς περιστροφές, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας που βρίσκονται με το ένα πόδι στον τάφο. Και εμείς μπορούμε να τους γλιτώσουμε. Μπορούμε να τους ξαναφέρουμε στη ζωή. Εμείς πώς. Κοιτάξτε αγαπητοί μου, πιστεύω πράγματι ότι αυτή τη στιγμή σας δίνεται η ευκαιρία να κάνετε το πιο μεγάλο, το πιο θαυμαστό έργο της ζωής σας. Εσείς και μόνον εσείς μπορείτε να γλιτώσετε δύο ανθρώπους από το θάνατο. Αποκλειστικά εμείς. Εσείς. Μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν δύο άνθρωποι στο νοσοκομείο που δεν έχουν νεφρά. Έχουν όμως από τρία παιδιά ο καθένας και χωρίς νεφρά δεν μπορούν να ζήσουν, τους μένουν μόνο τις μέρες ζωής. Ο Καράδες, κοίτα τι δεν τρέχει. Εσείς μπορείτε και πάλι να τους χαρίσετε τη ζωή δίνοντας ο καθένας σας από ένα νεφρό. Α, γι' αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Ορίστε. Συγγνώμη κύριε Βιωσόπουλα, να δώσουμε το νεφρό μας εμείς πώς θα ζήσουμε. Δεν το άλλο. Ο άνθρωπος γενικά χρειάζεται ένα νεφρό για να ζήσει. Και θες γιατί μας έδωσε δύο. Για τέτοιες περιπτώσεις. Κι εγώ ένα έχω, το άλλο το έδωσα. Ειλικρινά σας βεβαιώνω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και πάνω απ' όλα ξαναδίνετε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους. Ξέρω τι να πω, μας φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα χάσουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας. Πολύ πειρά σας. Εγώ είμαι επιφυλακτικός ήδη με κυρίευση κάποιους φόβους. Σας βεβαιώνω είναι απλό. Σε μισή ώρα όλα θα έχουν τελειώσει. Θα ξαναδώσετε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους σας. Αυτό είναι έργο Θεού. Δεν είναι τυχαίο που η μοίρα μας έφερε κοντά. Αυτά είναι βουλέ του κυρία. Βρίσκεται τελείως απέτοιμο. Κύριε Διενσόπουλε, να το σκεφτούμε και θα σας απαντήσουμε. Θα συνηθίσουμε και στην ιδέα. Μα θα είστε υγιείς όπως και τώρα. Κι εγώ το έδωσα και όπως βλέπετε είναι μία χαρά. Εδώ που τα λένε είστε λίγο οχρός. Ναι, λίγο οχρός είστε. Αποκλείεται. Θα φταίει ο φωτισμός. Ο φωτισμός του δωμάτιου. Πάντως μην παίζετε με την υγεία. Μα δεν είμαι οχρός. Τέλος πάντων κύριε Διενσόπουλε, να το σκεφτούμε και θα σας απαντήσουμε. Και βέβαια θα το σκεφτείτε, ωστόσο κάνω έκκληση στα ανθρώπινα συναισθήματά σας για τη σωτηρία των δύο αυτών χριστιανών. Να είστε σίγουροι ότι ο Θεός θα σας το ανταποδώσει. Σας αφήνω και μια προκαταβολή. Ελπίζω ο Χριστός να σας φωτίσει στο καλό. Είναι ένα ποσό 250.000 δραχμών. Όχι προκαταβολές, όχι προκαταβολές, δεν μπορούμε να δεχτούμε διότι δεν είναι σωστό. Διότι δεσμευόμεθα. Και μετά 250.000 είναι πολλά λεφτά, πού θα τα κλέψουμε εδώ μέσα. Θα χάσουμε το πρόβλημα, θα κλέψουμε. Μπορούμε να κρατούμε κανένα βράδυ και πάντα δεν δείσουμε τίποτα γυναίκες. Άρα, αυτό δεν το σκέφτηκε ο καθόλου. Και την αδυναμία που έχει στο ωραίο φίλο. Έχετε αδυναμία στις γυναίκες. Μεγάλη, με έλκουν. Σε έλκουν, αλλά θα σε λίγο. Μπορώ να αντισταθώ, με έλκουν. Γι' αυτό κύριε Διονυσόπουλε, αφήστε τις προκαταβολές και ελάτε αύριο να σας απαντήσουμε. Με το θέμα τι, οι άνθρωποι κάνουν τη ζωή. Αύριο θα σας απαντήσουμε. Αν σας έλεγα 15 μέρες διακοπές στη θάλασσα με τις χουρμαντίες, όλα πληρωμένα. Και 300.000 ο καθένας στην τσέπη του. Σας είπα, οι άνθρωποι χάνουν. Σώσετε δύο ζωές, κύριε Βούλη. Δεχτείτε παρακαλώ. Δείτε με ρεβολιά, δώσουμε τον αρεθό και περάσουμε τις ωραίτερες μέρες της ζωής μας. Ένας λόγος είναι. Αφού έχουμε έτσι κι αλλιώς να έχουμε το άλλο μας νεφρό. Σας βεβαιώνω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συγκρίνεις ότι το όνειρό σου θα βρεθεί σε μια θάλασσα με χρωματίες, θα ξαποστάσεις και θα πεθάνεις. Κι αν δεν θάνω πριν φτάσω στη θάλασσα. Συγγνώμη κύριε Διονυσόπουλε, να το σκεφτούμε το θέμα και να δει αύριο να σας απαντήσουμε. Για αύριο θα το πείσουμε.
Συγγνώμη και πάλι, αλλά χρειάζεται κάποια σκέψη το όλο θέμα. Όπως θέλετε, απλώς σας υπενθυμίζω ότι η πράξη σας είναι έργο Θεού. Θα περάσω αύριο την ίδια ώρα. Αύριο θα σας απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και δεν κρύβω ότι σας εκτίμησα με όλη μου την καρδιά. Το ίδιο και εγώ. Κύριε Μιτσάρα, ελπίζω στα ευγενικά σας αισθήματα. Είναι ήσυχος, θα κάνω ό,τι μπορώ. Καληνύχτα σας και σας περιμένουμε. Καλύτερα, τώρα που καλά μου έρωτα, ξαναζωντανεύει. Σου πιάνει το κέντρο και είσαι από το μπουρδέλο άλλο άνθρωπο.
Δοκίμασε μια φορά να δεις πως είναι, θα πεθάνεις και δεν ξέρεις πως είναι. Καλά κάνω, εντάξει. Ό,τι θέλω να πεις. Εσύ τη λαχτάρα την επιθυμία, την περιέργεια. Σου κοπή, δεν πάω στο έπρεπε. Θα σ' αγαπηθείς, σε θες να σ' αγαπήσουν. Δεν έχω απαιτήσεις. Αλλά περιμένεις κάποια γυναίκα να σ' αγαπήσει. Δεν έχω απαιτήσει να μ' αγαπήσει καμία γυναίκα. Ξέρω, εσύ δεν είσαι πέσει, αλλά καταλάβω σε αυτό θες να βρεθεί μια γυναίκα να σ' αγαπήσει. Δεν θα βρεθεί καμία γυναίκα να σε υποπαθείς. Ξέρω τι λέω. Είναι κακό να πιστεύεις ότι δεν θα αγαπηθείς. Ξέρω ότι δεν θα αγαπηθώ. Το ξέρεις ένα απόψε μαζί μου. Δεν έχω. Δεν έχω μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το ξέρεις ότι δεν θα αγαπηθείς. Τόσο που λες μια γυναίκα επιπληρωμή. Μη με πιέσεις. Θα σηκονομήσεις έτσι. Έτσι. Έχω κάνει. Σηκονομήσεις γιατί παίρνεις μια χαραχιά. Για μια ελπίδα. Για μια ελπίδα, μήπως αλλάξει κάπου τη ζωή μου. Άκου σχόλια περιμένεις να σου πες το λαχείο και σου πέσαι από πουλί. Καλά, καλά, δάση. Ό,τι θα έκανε. Πήγαινε μια πρόταση, παρακαλώ. Πήγαινε μια πρόταση να πέλα σήμερα. Να τσιμπουλί, πάντως εγώ να το θυμάσαι να. Αν μου πεις μια κουβέντα ακόμα, θα πω αυτή τη στιγμή και χωρίς ζωή για πάθρα. Πολύ, 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 πολύ. Το που θέλω να πω δεν αφορά εσένα, αφορά εμένα. Πώς θέλω να μου κάνεις μια χάρη, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να πω, άμα πεθάνω πρώτος εγώ. Σιγά μην πεθάνεις πρώτος. Λέω άμα πεθάνω πρώτος. Κουκλίεται. Γιατί. Γιατί είσαι ανέμενος, όσα έφυγες θα πάει. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Μπορεί να με πατήσει από το κίνητο. Α, αυτό είναι πολύ πιθανό γιατί είσαι και περιμένεις. Δεν είσαι. Ναι, γιατί χάρη θέλεις. Θέλω να γράψεις πάνω στο τάφο. Άμα βρεις τάφο, γιατί δεν έχεις το δραχμή στην άκρη. Στο φιλαράκι σου, άντα. Να μαζεύεις λεφτά, γιατί. Σου κρατήσει καρδιά να μ' αφήσεις άντα από τόσα χρόνια μαζί του. Πέθανε αυτό το γυμνό. Θέλω να γράψεις πάνω στον τάφο μου, τούτος ο Σαλονικιός. Ξέρεις γιατί κατάγεις από Σαλονίκη. Όχι. Τι θες. Αφού δεν ξέρεις τόπο καταγωγής. Θα μ' άρεσε να είμαι από τη Σαλονίκη. Κι άλλος να λέγει την άγνωση. Θέλω να γράψεις και τα γράφεις. Τώρα να γράψε. Συγγνώμη ρε Μπούλου. Θέλω να γράψεις αγάπησε τις γυναίκες εσύ με τη μάνα. Με τη μάνα σου. Σου τη μάνα σου σκρόβα την ανεβάζεις, σκρόβα την κατεβάζεις. Μόνο στα νεύρα σου. Δεν τη γνώρισα τι θες να κάνω. Τα ίδια είναι. Μόνο ζω από τη μανούλα μου και την έλεγα σκόφα. Τα ίδια είναι. Μόνο ζω από τη μανούλα μου και θυμόμουν τα χάδια της και τα πουλιά της. Την έλεγα σκόφα. Ρίξα το όνομά της, το προσωπά της. Την έλεγα σκόφα πουλί. Τα ίδια είναι. Μόνο σου είναι πρέπει να της έβεσαι. Άντε μας τώρα. Και μη με πέταξε μπροστά στην πόρτα. Είναι τον άλλο που την κάτω και την παράτσε του. Πρώτη φορά. Λες, σε βρήκανε πίσω από εγώ. Δεν σ' αρέσουν, κυρία μου, τα παιδιά τι τα κάνει για πλάκα. Το παιδί είναι άνθρωπος, είναι ψυχούλα, τις πετάνε τις ψυχούλες με ρόχο. Μα γνώριζα εγώ τη μανούλα μου πουλή και τη μόνη μου τα κάνει της και τα παιδιά της, θα την έλεγα σκρόφα. Για να μ' αφήσει μπροστά στην πόρτα παρά του ήταν μικρή και φτωχιά. Άρα, μάν. Άρα, μάν. Σε, θες καφέ. Κάνει. Καφέ. Καπουτσίνο. Τραπέ θα κάνω και σταμάτα να στεναχωριέσαι, ρε! Θα σε μετήσω από την πόρτα, αλλά μην με ξεχνάς, παιδί. Θέλα μια μέρα να με δεις, να σε δω, να μ' αγγίξεις με τα χεράκια σου, να σε αγγίξω κι εγώ. Σταμάτα να στεναχωριέσαι, είπα! Μια φορά τη βρίζω από αγάπη και την τύψη. Ξέρω. Θες να ξέρεις και το άλλο, γι' αυτό πηγαίνω στα μπορδέλα. Ούτε σε παράτσε, ούτε με απάτσες, ούτε σε κάσπασα, ούτε με αζύγια, ούτε έρωτες. Ούτε τίποτα, ούτε παιδιά πέρα οι έρωτες. Γι' αυτό αποφεύγω να μ' αγαπήσουν οι γυναίκες. Επίτηδες το κάνω και δεν ερωτεύομαι. Έρωτες μου λες εμένα τώρα. Κεφαλονίτης ακόμα καζατζίδι ακούει. Απόπειρο σε αυτή την κοινωνία. Νικολέτα δεν είναι να οι έρωτες με την Νικολέτα. Πέρα οι έρωτες. Τι κάνεις γύρω. Ξορκισμένοι έρωτες. Τι κάνεις γύρω. Σκουπίζεις τα χέρια στο μαλλιά μου. Θα σκουπίσω σε λες σου βάζω. Δεν θέλω σε λέ. Γι' αυτό αποφεύγω να μου αγαπήσουν οι γυναίκες. Εντάξει. Δεν το πιέσα το οικονόμο μου. Ρε Σιμιζάρα. Ρε Σιμιζάρα, λέγε, λέγε! Μας έχει θέλει καμία γυναίκα μας μέχρι τώρα, ρε. Μας έχει χαμογελάσει έστω και μύρες. Εδώ έσω με ένα σκουπιδιά να παίξατε τη λεπτά στο χθες. Και γύρισε και σου είπε, κοίτα τι μόνος το καθρέφτη. Άσε, πουλί, άσε, πουλί, όταν είμαι μελοτσάρκα. Ούτε ξέρεις τι μου τη χέρι, ούτε τι γυναίκες είναι, ούτε τι παιχνίδια κάνω μαζί τους. Ούτε ξέρεις τι θα συμβεί απόψε.
Με το 1,80 πουλί. 1,80 φτάνει μονάχα να δει, δεν σου λέω. Φτάνει μονάχα να δει. Και πούρο, κύριε Μητσάδε. Αγοράζομαι και πούρο τώρα. Κάποιος το είχε πετάξει σχεδόν ολόκληρο. Τέτοιες μικροαπολάσεις χρειάζονται. Δηλαδή, τώρα εσύ ετοιμάζεσαι για εκεί πέρα, ε. Άμα πεις, έχει κάτι πόδια. Α. Από εδώ μέχρι Λαμία. Λαμία. Ωραίο κορμί, ε. Είναι του Λόντα Μπούλη μου. Δείξω να σπουδάζω για να καταλάβεις περίπου να σπορείτε. Έχουμε και λέμε. Παρακολουθείς. Ένα μέτρο πόδια που φτάνουν ως εδώ, βλέπεις. Ναι. Ανάμεσα στα πόδια στην κορφή, βλέπεις. Ναι. Είναι το μικρό φυγάκι ο διαμαντής. Ξέρεις ποιο είναι το μικρό φυγάκι ο διαμαντής, πολύ. Ξέρω, ναι. Ένα. Από εδώ. Ως εδώ έχουμε μια τρυφερή κυλίτσα. Κυλίτσα. Ρόζα φαλάκι. Φαλάκι. Θα βγάλω το μαχάκι. Εδώ. Βλέπεις. Το μαχάκι. Και ακριβώς από πάνω. Εδώ και εδώ στέκουν καμαρωτά δυο στη τάμιζα και ένα για κάθε χέρι. Πιάσε. Ε. Πιάσε. Σφίξτε. Και το άλλο. Σφίξτε. Ωραία. Ωραία. Το έχουμε το λαιμό. Το λαιμό. Τα φυλάκια. Τα ματάκια. Τα ματάκια. Πόσα μέτρα είναι. Χεράκια. Χεράκια. Δεν έχεις κι άλλα. Ωραίο. Ε. Δεν έχεις κι άλλα. Δεν έχει άλλα. Έτσι λες. Τα είπες όλα. Ηρέμησε, αγόρι μου. Και τώρα το σπουδαιότερο, πάνω σε αυτή την έκταση που σου έδειξα, ηρέμησε η θεϊκή αυτή μήνυμα τα ξαπλώνει πάνω. Αυτά τα χαμηλών προαιρετικά, μα θέλει. Θέλω, θέλω. Πλησιάζει, την κοιτάζει, την αγκαλιάζει, την ξεπλύνει. Κάτσε, 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 μου ζέρω, κάτσε, εγώ είμαι, κάτσε. Έπειτα μου λε, σε κάνει λύπη. Γιατί νυχτώνει λίγο, ρε. Νυχτώνει λίγο, ρε, γιατί έχει μόνο φιλοσοφία, δεν. Κανένα αυτό δεν είναι κανείς οικονομία. Ναι, αλλά εσένα με τη ζωή που κάνεις, είτε τι λένε στο καφενείο. Τι λένε στο καφενείο. Λένε... είσαι δήμος. Ποιος το λέει. Όλοι. Όπου την περνάς έξω από το καφενείο, όλοι λένε περνάει το θύμα. Για την ακρίβεια. Λένε ο κόπανος μαζεύει κάποια άλλη εβδομάδα και το βράδυ πάει και τα κουπάει στις πουτάνες. Φύσω τα φύλλα και κάτσε και τους ακούς! Εγώ τους λέω καλά κάνει! Έπες τους μάγκας, είναι γουστά, άντα, του είναι σπουτά! Τι είναι τώρα, εγώ τους λέω καλά κάνει! Ωραία, κύριε φίλος, φύσω μη τσάνας με στερά, τι λέω να κάνει τους είναι συνεράιδες! Νυχτιές ολόκληρες, ποιο καθήκη από εδώ τους ξέρει για το 1,80 την αριστοκράτησα που έχει πελάτες 40 υπουργούς! Ας τους λέμε στον καλιά, δεν κάνει ζωή! Να σου πω! Όχι, τους αρέσει και μιλάνε οι ρόπες, οι κότες! Οι κότες! Να σου πω! Μιλάνε για μένα οι κότες που είναι καλύτεροι τους αρκά το άσο δύο! Ως τώρα να σου πω ρε αυτή ρε σου πρότσα είναι ωραία! Γιατί σε νοιάζει! Παρακτά! Σε εμάς ρε που θα κάνει την κουγάρα να σου την αριστοκράτησα στα πόδια της. Θέλω να την γνωρίσω. Μπορειπιωμένος θα σε. Θα έρθω. Εσύ πιστεύω. Θα έρθω. Τόσα χρόνια όλου έλεγα να έρθω, όλου έλεγα να έρθω. Σκεφτόμουν και έλεγα πας και ο τύπος είναι επιφαδελφή. Εγώ. Πας την κάτι αμαλία. Εγώ αμαλία. Ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Όχι.
εντάξει. Γιατί με λύσεις, πιστώ σε πραγματικά εντάξει. Να οκιστώ, θέλεις. Αγόρι μου, πλάκα, τώρα έχω να σε πειράσω. Να ξεριστώ. Και φύγαμε. Άστο, το ξέρεις να δικό μου, εσύ μόνο θα πείθεις. Μία ώρα κλαινόμουν, αλλά πόσια σου έπαιρνα. Να ξεριστώ και μετάξει. Μπορεί σε γυναίκα μας, θα πείθεις ολόκληρος. Ολόκληρος. Όπως τα Χριστούγεννα. Ποιο ζεστέ νερά τώρα, Μίτσα. Δεν είναι μόνο σε πράσιμο στην γυναίκα. Η κοπέλα τα χαρίτα και λέω ότι θα κάνει απολυτισμένο αυτό. Έχει δίκιο. Εγώ νομίζω ότι τα ξέρω όλα, αλλά εσύ τελικά είσαι πιο έξυπνο, πιο μέσα στη ζωή. Εντάξει. Θα πληθώ. Μπράβο ρε Μπούλη, έκανες την υπέρβαση. Παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Καινούριο στη γειτονιά μας, πρώτη φορά σας βλέπω. Περαστικός. Θα πάρουμε και μαλλιά. Μόνο ξέρεις, μα είμαι βιαστικός. Κατάλαβα, καμιά νεκρούλα. Είναι αρχίζει η πηγή της ζωής και δύο μικρούλες. Μη μου πείτε. Και δύο μικρούλες. Άρα θέλατε μη τσάρανο. Με το πρώτο που σας είδα κατάλαβα ότι είστε γεννημένος εραστής. Προσπαθώ να το κρύψω αλλά φαίνεται. Δεν κρύβεται αυτό το πράγμα. Είστε γεννημένος εραστής. Μη τσάρας είπατε το όνομα σας. Μάλιστα μη τσάρας. Πολύ ωραίο όνομα. Έχετε ξαναξηρήσει. Πάνω σας. Ωραίο όνομα! Έχει κάτι το ευρωπαϊκό! Το δικό σας μήπως σας λένε Βαλεντίνο. Θα φωνάζει τον Πούλη. Πούλης, όνομα γεμάτο πάθος. Σίγουρα θα παίζετε γκολφ τένις. Είμαι χειμερινός κολυμπητής. Θαλάσσιος. Όχι, πισίνα. Πισίνα. Η θάλασσα είναι Ευρώπης, καταλαβαίνω. Δηλαδή, καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Είναι από πόδια και λέξη πισίνα. Θα το δει σήμερα. Ακριβώς. Έχετε οικογένεια. Παιδάκια, μόνο εμένα. Εσείς. Εμείς μόνο εμένα. Τώρα που σας κοιτάζω κάπου πρέπει να σας ξέρω, κάπου πρέπει να θέσεις να αντιθεί. Μήπως στο μέγαρο μουσικής. Κάπου αλλού. Μήπως κάποιο κουκότερο. Όχι, όχι, όχι. Μάλλον μοιάζεται με κάποιο φίλο μου που γνώρισε στο θανατροφείο. Το φέρανε τέτοιο χρονό, ήταν τόσο δάσα αγατή. Φοβισμένο, δακρυσμένο, τον πήρα στην προστασία μου και από τότε γίνανε αχώρες. Ξεκινήσατε τόσο φτωχώς. Ανέβηκα τόσο ψηλά. Πάω. Σε αυτό βέβαια να βοήθησε το φίλο μου, δώσαμε τις θήκες μας και δείτε που φτάσαμε. Πρέπει να τον αγαπάτε πολύ αυτόν τον φίλο σας. Είναι άλλος στο κόσμο. Κι αυτός πρέπει να σας αγαπάει πολύ. Δεν έχω παράδειγμα. Να του μοιάζετε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ σαν να είστε ο ίδιος. Και σίγουρα είστε ο ίδιος, είστε ο ίδιος. Είστε κι όμορφος μετά το ξύρισμα σχεδόν Αλ Πατσίνο. Έλα, έλα. Ωραία μπορούμε μερικές φορές, δεν έχουμε να συνάψουμε τίποτα από τις θεατρίδες. Έλα, 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 σας έναν ροχή σου, βάλε τα καλά σου και περίμενε. Μας. Θέλω από τη Μαγδαλίνη, θα είναι καλύτερα στο δικό σου περιβάλλον. Πνεύομαι. Ήσου και πέρε, να βάζεις την κολόνια. Δεν έχουμε μόνο που πει το πόδι, αφιά. Φεύγω ρε. Περίμενε, παίξεις, πώς πεις, περίμενε. Να μου πεις μια κουβέντα ρε. Πώς θα την αντιμετωπίσω την κοπέλα. Πώς θα την αντιμετωπίσω, δηλαδή, θέλω να πω, πώς θα μιλήσω. Πώς θα μιλήσει. Πώς θα αρχίσω, ρε. Δεν θα πεις τίποτα, το πράγμα θα δέσει μόνο. Δεν φαίνει σου, με τι φαίνεις. Με τι φαίνεις, θα πάω σε πελάτε, εδώ. Σαν αδερφέ μου, έτσι με έχεις κάνει. Τι έχω κάνει, αφού δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα, γιατί με παιδεύεις, εμείς. Τέλος πάντων, πες πως είμαι η Μαγδαληνή. Τι. Βουλή, εδώ να δεν κοιτάς. Είμαι η Μαγδαληνή και μένω μόνη μαζί σου, συμφωνεί. Σένα. Είμαι όρθια και μου λες καθίστε. Καθίστε. Όχι εκεί. Εκεί. Δεν ξέρω τι θα γίνω με σένα. Δεν ξέρω τι θα γίνω με σένα. Με σένα εννοώ. Με σένα. Είσαι απ' τα αγαθά. Είσαι απ' τα αγαθά. Μπορεί να δουλέψει την αισθητή αλλιώς. Είναι. Κάθισε. Εδώ δεν θα την πειράσει κάτι. Δεν θα την δουλέψεις κάτι. Είναι καθισμένη, λέει. Πάρε
κάτι, ένα καφεδάκι. Ένα μισκή. Μισκή δεν έχω. Μια βότκα. Ούτε βότκα. Ένα μαρτίνι. Ούτε μαρτίνι, είναι στα κατά του ποτού. Είστε οικοδόμος. Μάλιστα. Το σημαίνει ότι αγαπάτε τα ζώα και τα φυτά. Ακριβώς. Γιατί τα αγαπάτε. Γιατί άμα αγαπήσει κι εμείς. Τα έχετε δείτε. Και το μπουκάλι έχει ποτό. Κονιάκι είναι, το έχουμε για φάρμακο. Θέλει να πάρω ένα φάρμακο. Πολύ ευχαρίστωση. Πάντως να ξέρετε ότι το ποτό συντομεύει τη ζωή. Το πιο αργά, αργά. Ναι. Τότε αλλάζει. Δεν είστε συμπαθήσατε. Σκέφτομαι πολύ. Είστε σκεφτόμενο σαν. Ακριβώς. Σκέφτομαι θερμές χώρες, θάλασσες, χουρμαδιές, λιμινά. Κανόνι είσαι, κανένα πρόβλημα, κανένα. Κανόνι! Κατέβασε το αυτό έτσι να πάει. Να δεις, θα έρθει η κοπέλα εδώ, θα ξαπλώσει και μετά. Το θα έρθουν τα πράγματα μόνο. Μόνο μην ξεχάσεις να πληθείς, θα βάλεις και κολόνια. Βρει! Πολύ! Δεν έχει γίνει την εξής απέναντι. Με φας! Τι! Μαζί του δυο σαν παλαιστές και με ξανατούς που βάλουν τον κόσμο στις εκλογές. Είσαι. Τι να θέλει τέτοια ώρα. Είσαι αρευμένη και αύριο το πρωί να του δώσουμε απάντηση. Κάποιον όμως. Τι σκοπό. Μπορεί να θέλει να μαζέψει όλα τα λεφτά της γειτονιάς. Δεν θα σε καταλαβαίνω. Και ποιος είναι αυτός που βάλουν τον κόσμο στις εκλογές. Μεστέρα καλύτερα μην γίνεις εσύ. Μην γίνεις φοβάμαι. Προβληματιστώ. Μην γίνεις σου λέω. Άκουμε. Δεν σε περιμένει γυναίκα να πάω. Δεν σε περιμένει γυναίκα να μπορείς να σου πάρω τα λεφτά. Και καλά το έλα. Όμως σου πάρουν και τα δύο. Τι είναι, σε περιμένω να αρχίσει. Το ξέρω. Εσύ δεν είσαι ο κύριο Νευρόντ, κάθε Σάββατο έχουμε έρθει εδώ. Ούτε με περιμένει με τα γύρια τραλαδία. Περίμενε εδώ, τραλαδί, περίμενε. Δεν χαρά σου κόσμο, σαν δεν πα και ένα Σάββατο. Όχι, σαν παιδιά και. Μου το παίρνει σε αστεία. Κάτι θα τόσο γίνει, το εξαφανίσει. Πού είναι όμω εξαφανισμένη. Πού είναι, εγώ ρωτάω, πού είναι. Στρίχτρα του διαιτητή που την έχει. Πράγμα, είχαμε βρει μια στρίχτρα του διαιτητή που την έχει βάλει. Εδώ γίνει. Θα δω κάποια υποκλήση να αρχίσω και στηρίζω. Εσύ μόλις ακούς φίρμα, βγες έξω και φωνάς βοήθεια, κλέφτες νεφρών. Σιγά μη φωνάς, ο κλέφτες νεφρών. Όμως κοροδεύει ο κόσμος. Αστυνομία θα φωνάς. Σου και περίμενα να βάζεις και κολόνια. Εντάξει. Και μην ξεχάσεις όταν ακούς φίρμα. Εδώ μου σέλησε.